Ιστορία, τρίτης δημοτικού, μέρος πρώτο, μυθολογία. Ενότητα 3, ο Θησέας. 2. Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο. Μερικά χρόνια... Πριν φτάσει ο Θησέας στην Αθήνα, οι Αθηναίοι γιόρταζαν για να τιμήσουν την Αθηνά και έκαναν αγώνες. Στους αγώνες πήρε μέρος και ο γιος του Μίνωα, του βασιλιά της Κρήτης. Νίκησε σε όλα τα αγωνίσματα και γι' αυτό κάποιοι Αθηναίοι από τη ζήλια τους τον σκότωσαν. Ο Μίνωας ήρθε με πολλά καράβια και πολιόρκησε την Αθήνα. Νίκησε τους Αθηναίους και τους ανάγκασε να του πληρώνουν φόρο. Κάθε χρόνο έπρεπε να τους στέλνουν επτά νέες και επτά νέους για να τους τρώει ο Μινόταυρος. Ο Μινόταυρος ήταν ένα τέρας με κεφάλι τάβρου και σώμα ανθρώπινο. Ζούσε κλεισμένο στο λαβύρινθο, στο υπόγειο του παλατιού του Μίνωα που τον είχε φτιάξει ο Αθηναίος Δέδαλος. Είχε τόσους πολλούς διαδρόμους και δωμάτια που κανένας ποτέ δεν είχε καταφέρει να βγει από εκεί. Όταν έφτασε ο Θησέας στην Αθήνα για τρίτη χρονιά, οι Αθηναίοι έπρεπε να στείλουν τα παιδιά του στην Κρήτη και σε όλη την πόλη ακούγονταν φρίνι και κλάματα. Ο Θησέας αποφάσισε να πάει και εκείνο μαζί τους για να σκοτώσει το Μινόταυρο. Στο λιμάνι του Φαλήρου τους αποχαιρέτησαν όλοι κλαίγοντας. Έβαλαν στο καράβι μαύρα πανιά και ο βασιλιάς Αιγαίας τους παρακάλεσε αν γύριζαν ζωντανοί, να βάλουν πανιά άσπρα. Το καράβι έφτασε στην Κρήτη. Εκεί ο Θησέας γνώρισε την κόρη του Μίνωα, την Αριάδνη. Θαμπομένη νέα από την ομορφιά του Θησέα, θέλησε να τον βοηθήσει. Γι' αυτό του έδωσε ένα κουβάρι νήμα, τον Μύτο, και τον συμβούλεψε να δέσει την άκρη του στην είσοδο του Λαβύρινθου και να το ξετυλίγει. Ο Θησέας μπήκε με θάρρο στο λαβύρινθο και έψεχνε το μηνόταυρο, ξετυλίγοντας το κουβάρι. Κάποια στιγμή άκουσε το άγριο μου κριτό του. Όταν συναντήθηκαν πάλεψαν σκληρά. Ο Θησέας σκότωσε το φοβερό τέρας με το σπαθί του και βγήκε από το λαβύρινθο μαζεύοντας το νήμα. Στην είσοδο τον υποδέχτηκαν οι νέοι της Αθήνας με δάκρυα χαράς και ανακούφισης. Παράθεμα 3. Ο γιος του Ποσειδώνα. Πολλοί λένε πως ο Θησέας δεν ήταν γιος του Αιγαία, αλλά του Ποσειδώνα. Μάλιστα στο πλοίο που πήγαινε τον Θησέα και τα παιδιά των Αθηναίων στην Κρήτη, βρισκόταν και ο Μήνος που είχε πάει ο ίδιος να παραλάβει το βαρύ φόρο της Αθήνας. Εκεί βρισκόταν και η Περίβια, η όμορφη κόρη του βασιλιά των Μεγάρων. Ο Μήνοας δαμπομένος από την ομορφιά της θέλησε να τη χαϊδέψει. Η κόρη τρομαγμένη ζήτησε βοήθεια από τον Θησέα. Εκείνος θυμωμένο απείλησε τον μήνο λέγοντάς του «Συγκρατήσου βασιλιά γιατί θα δοκιμάσεις τη δύναμη των χεριών μου. Κι αν είσαι γιος του Δία, εγώ είμαι γιος του Ποσειδώνα». Ο Μίνωας τότε παρακάλεσε τον Δία, τον πατέρα του, και έριξε στροπελέκι. Και αμέσως πέταξε το δαχτυλίδι του στη θάλασσα και είπε στον Θησέα «Αν είσαι γιος του Ποσειδώνα, όπως λες, φέρε το δαχτυλίδι». Σαν αστραπή ο Θησέας έπεσε στη θάλασσα. Αμέσως ήρθαν δελφίνια και τον οδήγησαν στο παλάτι του Ποσειδώνα, στο βυθό εκεί είδε ο Φυσέας τις νηριίδες και ανάμεσά τους του Ποσειδώνα τη γυναίκα, την Αμφιτρίτη. Εκείνη του έδωσε το δαχτυλίδι του Μήνοα. του έριξε στους ώμους ένα χιτόνα κόκκινο και στα μαλλιά του έβαλε ολόχρυσο στεφάνι και έτσι ξεπρόβαλε ήρωας δίπλα στο καράβι χωρίς να έχει βραχή. Βακχυλίδης διφύραμβος